Συνεχίζει οι μάχες και με μεγάλη ένταση στα ανατολικά της Ουκρανίας. Όλα τα νεότερα από το μέτωπο θα μας πει απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντιαλιόλου. Δέσποινα, καλησπέρα από την πλατεία Μεϊντάν, την κεντρική πλατεία του Κιέβου. Αυτή την ώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, έχει συγκεντρωθεί κόσμος γιατί ισορρός ενός στρατιώτη έχει φτάσει για λαϊκό προσκύνημα, ενός ανθρώπου με ιδιαίτερη εθελοντική και ακτιβιστική δράση. Μάλιστα, και ο δήμαρχος του Κιέβου βρέθηκε στο σημείο για να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ρωμάν Ρατούσνη, που έπεσε στην πρώτη γραμμή της μάχης, υπερασπιζόμενος την πατρίδα του. Όπως είπε, θα αφιερώσει και μία οδό στο Κιέβο στην μνήμη του. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με τις σιρήνες να ηχούν δύο φορές από το πρωί, εκρήξεις είχαμε πριν λίγο στο Χάρκοβο, αναμένουμε και τις νεότερες πληροφορίες, ενός φύγει ιδιαίτερα ο κλοιός στα ανατολικά της Ουκρανίας με συνεχείς επιθέσεις σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι του Σεβεροντονιέτσκ με βομβαρδισμούς πολύ κοντά στις γέφυρες που είναι ήδη κατεστραμμένες και είναι αδύνατη η μετακίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, και στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ οι επιθέσεις είναι συνεχείς κυρίως από το πυροβολικό. Ένα τάγμα, το 11ο, έχει υποχωρήσει γιατί έχει υποστεί σημαντικές απώλειες, με αποτέλεσμα να μπορέσει να ανακτήσει τις δυνάμεις τους για να δοθεί και ξανά στη μάχη. Ενώ και στην κατεύθυνση της Αντεύκα οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Κλείνοντας όμως, Δέσποινα, να σε ενημερώσω ότι σημαντική και μεγάλη επίθεση είχαμε και στην περιοχή του Κρεμετσούκ, με 6 πυράβλους να χτυπούν δηληστήριο πετρελαίου και 2 πυράβλους θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, αλλά εκτεταμένες είναι οι υλικές καταστροφές.